Γεια σας φίλοι μου αγαπημένοι, εύχομαι να είστε όλοι καλά και σήμερα θα κάνουμε μία υπέροχη μάσκα η οποία επαναφέρει την ελαστικότητα, χαρίζει σύσφυξη στο δέρμα, λιένει τις ρητίδες και επαναφέρνει το σχήμα του προσώπου. Εξαφανίζει καφέ κοιλίδες, φακίδες, θρέφει, τονώνει, μαλακώνει το δέρμα και εξομαλύνει την δομή του δέρματος. Καταπολεμά ακμή. Διεγείρει την σύνθεση ινών, κολαγόνου και ελαστίνης. Αναζωογονεί το δέρμα. Ήρθε ώρα για τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε έναν κρόκο αυγού, μια κουταλιά σούπας, άμυλο, είτε πατάτας είτε καλαμποκιού, ό,τι σας βολεύει. Και κάποιο λαδάκι. Εγώ, επειδή τα κάνω μόνη μου, θα χρησιμοποιήσω λάδι αλόης. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο λάδι σας ταιριάζει και αγαπάτε. Και εδώ έχω εγχύλισμα δεντρολίβανο. Παρεπιπτόντως, κάνει πάρα πολύ καλό για όλο τον οργανισμό μας. Για όσους ενδιαφέρονται, θα αφήσω link στην περιγραφή. Και για τα μαλλιά μας κάνει θαύματα. Όμως σήμερα εμείς θα δούμε τη χρήση του στο δέρμα μας. Παίρνουμε 150 ml ζεστό νερό, θερμοκρασίας 50 με 60 βαθμούς, όχι καυτό. Μία κουταλά σούπας φρέσκο δεντρολίβανο. Για όσους δεν έχουν μπορούν να χρησιμοποιήσουν και αποξηραμένο. Και το τρίβουμε στο blender για 8-10 λεπτά. Μετά το στραγίζουμε. Προσθέτουμε μια κουταλά σούπας από το εγχύλισμά μας στον κρόκο και ανακατεύουμε πολύ καλά. Μια κουταλά σούπας, άμυλο πατάτας ή καλαμποκιού. Τα ανακατεύουμε πολύ καλά. Μισό κουταλάκι γλυκού από το αγαπημένο μας λάδι. Εγώ ήδη το έχω προσθέσει. Ανακατεύουμε καλά. Την απλώνουμε με το πινέλο σε όλο μας το πρόσωπο. Είναι πάρα πολύ απαλή και στην περιοχή των ματιών και στο λαιμό και στο δεκολτέ. Και βοηθάει και πολύ στο πρίξιμο. Την κρατάμε 15 λεπτά. Κοιτάξτε εδώ φίλοι μου, τι υπέροχο δέρμα θα έχετε μετά από αυτή τη μάσκα, δεν φαντάζεστε. Την ξυπλένουμε με ζεστό νερό, μετά αυτό εδώ το εγχύλισμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για λοσιόν. Δηλαδή με το βαμβακερό δισκείο να καθαρίζετε το πρόσωπό σας και μετά από αυτή τη μάσκα και γενικώς. Θα έχετε πολύ καλά αποτελέσματα. Από μένα να είστε πάντα καλά. Πάντα υγιείς και πάντα όμορφοι. Γεια σας!